στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο, 6 ώρα το απόγευμα, υλοποιείται μία δράση πολιτισμού υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και του Ομίλου για την UNESCO Πυραιός και Νήσων. Παρουσιάζεται το 13ο βιβλίο «Οι καλύτεροι γονείς του κόσμου». Συμμετέχουν ο Χρήστος Γκόρτσος, μουσικός, η Έλενα Γκατζά, η Ελένη Σαμαρίνα, ο Δημήτρης Φωτίου. Η μουσική που πλαισιώνουν τη δράση, το βιβλίο αυτό περιέχει 14 τραγούδια, μιλά για την πολύτιμη σχέση γονέων παιδιών και είναι ένα παραμύθι για γονείς. Ένα παραμύθι που δίνει μυστικά αγάπης για να χτίσουμε όμορφη σχέση με τα παιδιά μας. Εγώ προτείνω στους γονείς να μπουν στο λογαριασμό μου όσοι δεν είναι εδώ σήμερα, στο λογαριασμό μου στο YouTube, να δουν λίγο τα μηνύματα που στέλνουμε μέσα από τραγούδια. Η εκδήλωση αυτή πλαισιώνεται από τον κύριο Γιαννούση, ο οποίος θα προσεγγίσει ως ψυχοθεραπευτής το θέμα της καλής επικοινωνίας των νέων παιδιών. Δραματοποιούν μικρά παιδιά, γιατί παραμύθι χωρίς παιδιά δεν υπάρχει, μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου Λιτό. Και σύντομα θα παρουσιαστεί και σε άλλα σημεία της πόλης. Προτείνω λοιπόν όσοι σήμερα δεν κατάφεραν να είναι στο Χατζηγιάννη μαζί μας, να έρθουνε, να στηρίξουν τη δράση που υπό την αιγίδα της UNESCO και της UNICEF προάγει την καλή σχέση των μελών μιας οικογένειας για να σταθούμε δυνατοί σε όλα τα δύσκολα που μας έχουν προκύψει. Το βιβλίο κυκλοφορεί υπό την αιγίδα του Ομίλου της UNESCO Πειραιώς και Νήσων. Εγώ είμαι μέλος του Τμήματος Παιδιού πολλά χρόνια τώρα. Ευχαριστώ θερμά που